Έχουμε συνδεθεί, είμαστε και πάλι εδώ και έχουμε συνδεθεί με τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, εκεί που αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη στη φρεγάτα Ψαρά. Ο Στράτος Ομπαλής είναι εκεί, παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Μιας επιχείρησης πρωτόγνωρης, ιδιαίτερης και απαιτητικής, με σημαίνουν για τη διεθνή γενομή τάξη και την ασφάλεια στη θάλασσα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Στράτο Ομπαλή που έχει το ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε και πάλι ζωντανά για να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, που επισκέφτηκε τη φρεγάτα Ψαρά, όπως σας είπαμε. Μια φρεγάτα που επί 6 μήνες ήταν επικεφαλής της νατοϊκής δύναμης στον κόλπο του Άντεν στη Σομαλία και μάλιστα πήρε μέρος με επιτυχία σε πολλές επιχειρήσεις κατά των Σομαλών πειρατών που δρούν στην περιοχή. Ο Γιώργος Κουβαράς είναι κοντά μας. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, μια χαρά. Διαβάζεις και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχει ξεκινήσει και με το αποκλειστικό, βλέπω, του Ελεύθερου ναι, Τύπου. Λύση Βρυξελών για 200.000 συμβασιούχους. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε την εικόνα από τον ναύσταθμο για να ακούσουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός όταν θα ανέβει στο βήμα. Θα ήθελα ωστόσο να σε ρωτήσω και για τις δημοσκοπήσεις που είδανε χθες το φως της δημοσιότητας. Public issue για την Καθημερινή. Είδαμε ότι δίνει ένα προβάδισμα 7,5 μονάδες στο Πασόκ. 7,5 μονάδες. Μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει μέχρι τώρα το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια δημοσκόπηση που οδηγεί οριακά σε αυτοδυναμία μόνο στην περίπτωση που δεν μπουν οι οικολόγοι στη Βουλή, που με βάση τη δημοσκόπηση αυτή έχουν 3%. Εγώ σε διακόπτω, είναι στο όριο δηλαδή. Πρέπει να πούμε, όσοι δεν είναι μπροστά στις οθόνες μας, αυτή την ώρα βλέπουν στο βήμα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Ευαγγέλη Μεϊμαράκη, στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, επαναλαμβάνουμε, στη φρεγάτα Ψαρά. Μένουμε, κρατάμε την εικόνα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, ήταν μια δημοσκόπηση σίγουρα η χειρότερη που έχει δει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα. Δείχνει μια διεύρυνση της διαφοράς στην πρόθεση ψήφου. Ωστόσο, έχει και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία αμβλύνουν αυτή την εικόνα. Το κυριότερο είναι το γεγονός ότι ο Καραμαλής διευρύνει τη διαφορά του από τον Παπανδρέου στην καταλληλότητα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μόνο ένα 19%. Το οποίο λέει ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. 19% λέει θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. 16% αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και εντυπωσιακά επίσης τα στοιχεία που δείχνουν 84% δυσαρέσκεια από την κυβέρνηση, 74% δυσαρέσκεια από την, 76% συγγνώμη, δυσαρέσκεια από την αξιωματική αντιπολίτευση. Επομένως, νομίζω ότι ο κόσμος παραμένει λίγο μπερδεμένος. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει την δική της υποχώρηση κυρίως, η οποία είναι εντυπωσιακή το τελευταίο διάστημα στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι οι ευρωεκλογές είναι μια κάλπη που θα έχουν πια μεγάλη πολιτική σημασία, εκ των πραγμάτων αποκτούν. Χρόνος υπάρχει και χρόνος, και αν μπορεί να γίνει κάτι έτσι ώστε να αναστραφεί το κλίμα. Υπάρχει χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές ή χρόνος γενικώς? Μέχρι τις ευρωεκλογές. Γενικώς. Γενικώς είμαστε ακόμα. Μέχρι τις εθνικές κάλπες, ναι, κανείς δεν ξέρει πόσο χρόνο είμαστε ακόμα. Από τις κάλπες τις εθνικές δεν ξέρουμε αν είμαστε κοντά, αν είμαστε μακριά, γιατί υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες τύπου Παυλίδη κτλ. Πάντω στις ευρωεκλογές χρόνος πάρα πολύ δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως. Για αναστροφή του κλίματος εννοώ. Γιατί βλέπουμε και αυτή την προσπάθεια. Είδαμε και τον κύριο Σαμαρά στις Σέρες, στην επίσκεψη και τη συνέντευξή της και την κυρία Μπακογιάννη να κάνει λόγο πάλι για ενότητα. Κοίταξε, αυτό που νομίζω ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, Πόπη, σε αυτόν τον λίγο χρόνο που υπάρχει, γιατί όπως το υπενήχθηκες, χρόνος πολλής δεν υπάρχει με τις ευρωεκλογές για να αλλάξουν πολύ τα πράγματα, θα υπάρξει μια προσπάθεια πόλωσης ακόμα μεγαλύτερη, με στόχο κυρίως τις κομματικές συσπυρώσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πάρα πολύ χαμηλή συσπύρωση και αυτό δικαιολογεί και την απόσταση που τη χωρίζει από το ΠΑΣΟΚ. Έχει επομένως δυνατότητες μεγιστοποίησης της κομματικής της συσπύρωσης. Ήδη ο Καραμαλής, ο ίδιος πια βγαίνει μπροστά πολύ περισσότερο. Τον βλέπουμε καθημερινά να λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα κάνει και πολλές περιοδίες και γενικώς πάμε σε μια πόλωση και σε μια σύγκρουση. Πάμε δηλαδή σε ευρωεκλογές που έχουν αέρα εθνικών εκλογών. Και στοχεύουν στην πόλωση. Πολύ σωστά το λες, και σε ευρωεκλογές οι οποίες θα πάνε σε μια αντιπαράθεση Καραμαλή Παπανδρέου. Βγαίνουν δηλαδή οι δύο αρχηγοί μπροστά να αντιπαρατεθούν, γιατί ο Καραμαλής είναι το τελευταίο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η κυβέρνηση και δεν το έχει απολέσει ακόμα. Επομένως, θα το παίξει αυτό το χαρτί εν ώψη ευρωεκλογών. Ίσως να μην το παίξει στο 100%, γιατί υπάρχουν και εθνικές εκλογές που θα έρθουν στο μέλλον, άρα πρέπει να προστατευτεί
σε ένα βαθμό και το χαρτί του Πρωθυπουργού, αλλά οπωσδήποτε θα πρωταγωνιστήσει ο ίδιος στην προσπάθειά του να αντιστρέψει το κλίμα. Μένοντας τώρα σε αυτή την δημοσκόπηση, σε αυτό το γκάλωπ της public issue για την Καθημερινή, μιλάμε για αυτοδυναμία του Πασόκ? Κοίταξε, μιλάμε για οριακή αυτοδυναμία, όπως είπα πριν, στην περίπτωση που οι οικολόγοι δεν μπουν στη Βουλή. Οι οικολόγοι σε αυτή τη δημοσκόπηση παίρνουν 3%. Εάν τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή είναι 6, η αυτοδυναμία δυσκολεύει. Δεν βγαίνει με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Μάλιστα. Εάν όμως είναι 5, βλέπω γιατί το 3% ότι ο κύριος Μεϊμαράκης είναι οριακό ποσοστό. Παραδίδει το μικρόφωνο του Υπουργού, να ακούσουμε τι θα δηλώσει. Κύριε Διοικητά, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού της φρεγάτας Ψαρά μετά την ολοκλήρωση της σημαντικής, της δύσκολης αποστολής τους. Κύριε Αρχιπλήρχε, κύριε Κυβερνήτα, σας καλωσορίζουμε στην πατρίδα. Σας συγχαίρουμε για την απόλυτη επιτυχία της επιχείρησης την οποία αναλάβατε. Διερμηνεύοντας, είμαι βέβαιος, τα αισθήματα όλων των Ελλήνων πολιτών, σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καθημερινή προσφορά σας στην πατρίδα. Διερμηνεύοντας, είμαι βέβαιος, τα αισθήματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών, σας συγχαίρω για την καθοριστική συμβολή σας στη διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοείας στον κόλπο του Άντεν και τις ακτές της Σομαλίας, για τη συμμετοχή σας στον αγώνα της διεθνούς κοινότητας κατά της πειρατείας, για την αυταπάρνησή σας προκειμένου να φτάσει σε συνανθρώπους μας που υποφέρουν η βοήθεια του διεθνούς επισιτιστικού προγράμματος. Το Νοέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση του ΟΗΕ για την ανάληψη πρωτοβουλίας προκειμένου να αποτραπούν και αντιμετωπιστούν πράξεις πειρατείας και ένοπλων ληστείων στη θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας. Στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της επιχείρησης με την ονομασία Αταλάντα. Η ελληνική φρεγάτα Ψαρά είναι το πρώτο επικεφαλής σκάφος του πρώτου αμυγός ευρωπαϊκού ναυτικού σχηματισμού που επιχειρεί στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλληνας είναι και ο πρώτος διοικητής αυτής της πρώτης κοινής ευρωπαϊκής δύναμης. Υπό ελληνική διοίκηση, 3.000 άνδρες και γυναίκες, 14 πολεμικά σκάφη και 2 αεροσκάφη πετυχαίνουν το στόχο τους. Τα πλοία του Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος διαπλέουν με ασφάλεια τις επικίνδυνες θάλασσες στο κέρας της Αφρικής και παραδίδουν 130.000 τόνους τροφίμων στον πληθυσμό της Σομαλίας. Χάρη στην έντονη παρουσία και την αποτελεσματική δράση της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης, αποσοβήθηκαν σε ποσοστό 95% πράξεις πειρατείας στην περιοχή ευθύνης τους. Και θέλω εδώ να εξάρω, να υπογραμμίσω τη δική σας συμμετοχή στην επιτυχή επιχειρησιακή αντιμετώπιση σε 2 απόπειρες πειρατείας. Ο απολογισμός της επιχείρησης είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Πρώτα απ' όλα αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχει η Ευρώπη σε επίπεδο ανάληψης αποτελεσματικής κοινή δράση και βεβαίως πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την επιχειρησιακή ικανότητα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί σε κάθε αποστολή που αναλαμβάνει, όσο δύσκολη, όσο σύνθετη για αν είναι, τόσο στις ελληνικές, όσο και σε πιο μακρινές θάλασσες. Η επιτυχία αυτή που έχει παγκόσμιο αντίκτυπο ενισχύει ακόμα περισσότερο το κύρος των ενόπλων μας δυνάμεων. Ενισχύει όμως και το διεθνές κύρος της χώρας. Η Ελλάδα, στηριζόμενη στους αξιόπιστες πυλώνες της εξωτερικής και της αμυντικής πολιτικής της, είναι ισχυρός παράγοντας ειρήνης, ασφάλειας, συνεργασίας στο σύγχρονο κόσμο. Κινείται στη διεθνή κοινότητα με σοβαρότητα, αξιοπιστία και αποφασιστικότητα. Το δείξαμε στις κρίσεις του Λιβάνου και της Γάζας, το αποδεικνύουμε με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που αφορούν στα ελληνικά δίκαια. Το αποδείξαμε στον ΟΗΕ ασκώντας την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το αποδεικνύουμε ξανά με την άσκηση της Προεδρίας του ΟΑΣΕ. Βασικό στήριγμα για την αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας μας είναι η ενεργός και δημιουργική παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά την ευρωπαϊκή εμβάθυνση, την ενίσχυση όλων των πυλώνων του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Θέλουμε μια Ευρώπη με ενιαία και ισχυρή φωνή στα διεθνή ζητήματα, με ενεργό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθε. Στο πλαίσιο αυτό, αναλάβαμε την αποστολή μας στο πλαίσιο της επιχειρήσης Αταλάντα. Η Ελλάδα, άλλωστε, μία από τις
μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για τη διασφάλιση των θαλάσσιων μεταφορών. Θα ήταν αδιανόητο να μην συμμετέχει σε μια επιχείρηση που εδράζεται σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν η επιχείρηση αυτή έχει τόσο μεγάλη ανθρωπιστική σημασία. Στην ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της χώρας, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, με την παρουσία τους στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, με το παρόν τους σε πολλές χώρες του κόσμου για ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς λόγους, με τη συνδρομή τους στην επούλωση πληγών που προκαλούν μεγάλες φυσικές καταστροφές. Άνδρες και γυναίκες των ενόπλων μας δυνάμεων, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, χρόνια τώρα και βεβαίως σήμερα, εν μέσω μιας πρωτοφανούς διεθνούς οικονομικής κρίσης, στηρίζουν με το υστέρημά τους την αποτρεπτική δύναμη του στρατού ξηράς, της πολεμικής αεροπορίας, του πολεμικού ναυτικού. Στηρίζουν με την εμπιστοσύνη τους όλα τα στελέχη, όλους εσάς που υπηρετείτε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Με ιδιαίτερη χαρά, να τονίσω με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, διαπιστώνω άλλη μια φορά ότι με το υψηλό αίσθημα ευθύνης που σας διακατέχει, με την αυστηρή προσήλωση στα καθήκοντά σας, ανταποκρίνεστε πλήρως στην εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, την ομιλία του προς τα του πληρώματος της φρεγάτας Ψαρά στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Βλέπουμε ότι χαιρετά και τους αξιωματικούς. Ο Γιώργος ο Κουβαράς παραμένει εδώ στο στούντιο κοντά μας, ενώ εμείς βλέπουμε την εικόνα σε απευθεία σύνδεση από τη Σαλαμίνα και από την φρεγάτα Ψαρά. Γιώργο, στην ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της χώρας μας αναφέρθηκε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Αξιοποίησε αυτή την επίσκεψη στη Σαλαμίνα για να στείλει ένα μήνυμα αναβάθμισης στους διεθνούς ρόλους της χώρας. Επειδή λέγαμε πριν για αυτό το προεκλογικό κλίμα που υπάρχει και για την αντιπαράθεση, σας θυμίζω ότι είναι μια έμεση απάντηση και σε αυτά που λέει το τελευταίο καιρό το ΠΑΣΟΚ περί υποβάθμισης του διεθνούς ρόλου της χώρας. Ήρθε λοιπόν στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής και μια απάντηση. Νομίζω ότι εντάξει, τα υπόλοιπα που είπε ο Πρωθυπουργός είναι πράγματα που λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Αν προσπάθησε να αναδείξει και το ρόλο του πολεμικού ναυτικού, που νομίζω δεν τον έχουν έτσι. Ίσως δεν τον σκέφτονται πολλοί Έλληνες σε τέτοιες φάσεις ειρήνης που περνάνε. Υπάρχουν η διεθνής πειρατεία, ξέρετε, ανθεί τώρα ξανά και το πολεμικό ναυτικό, το ελληνικό, εκεί όπως φαίνεται παίζει έναν πρωταγωνιστικό διεθνή ρόλο με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και με βάση αυτά που ξέρουμε και από τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε τώρα, κρατώντας πάντα την εικόνα βεβαίως από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη φρεγάτα Ψαρά, για να επιστρέψουμε τώρα στην πολιτική σκηνή. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο και για την υπόθεση Παυλίδη. Έχουμε εξελίξει και εκεί. Κοίταξε, η υπόθεση Παυλίδη ακόμα δεν έχουμε εξελίξεις που να μας οδηγούν σε σίγουρα συμπεράσματα. Είδαμε τις αποστάσεις που κράτησε βέβαια ο κύριος Αγγέλου στην κατάθεσή του. Είδαμε όμως και άλλες καταθέσεις οι οποίες δεν φαίνεται να φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τον κύριο Παυλίδη. Δηλαδή, φαίνεται ότι να είναι κάπως δύσκολο η ηθική αυτουργία για εκβίαση να σταθεί. Δεν ξέρουμε όμως, να περιμένουμε. Νομίζω ότι 27 Απριλίου θα έχουμε μια σαφή απάντηση και θα δούμε αν η υπόθεση Παυλίδη, που είναι ακόμα αστάθμητος παράγοντας, μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις. Μάλιστα. Γιώργο Κουβαρά, σε ευχαριστούμε πολύ που συνεχίζετε. Καλό μεσημέρι. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από εμάς. Το 54160 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, διαφημίσεις και